Η φυσική ανάπτυξη της Εκκλησίας δεν αποτελεί ένα διαφημιστικό τέχνασμα προς έλκυσης περισσότερων ατόμων στην Εκκλησία. Μάλλον είναι δομημένη γύρω από μια πνευματική πηξίδα που μας βοηθάει να βιώσουμε τον Θεό σε όλη του την πληρότητα, ιδιαίτερα εκείνες τις πτυχές της φύσης του Θεού που δεν έχουμε ακόμη ανακαλύψει. Ταυτόχρονα μας καθιστά ικανούς να δούμε τον κόσμο μέσα από ένα νέο πρίσμα. Από τη στιγμή που θα μάθεις να χρησιμοποιείς την τριαδική πηξίδα, θα μπορέσεις να δεις με σαφήνεια που χρειάζεται να αυξηθείς στην σχέση σου με τον Θεό. Θα καταλάβεις επίσης γιατί οι άλλοι πιστοί σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται διαφορετικά από σένα και γιατί τα βήματα που είναι σημαντικά στο πνευματικό σου ταξίδι μπορεί για κάποιον άλλο να είναι ακατάλληλα ή ακόμη και αναποτελεσματικά. Η τριαδική πηξίδα στηρίζεται στην τριπλή αποκάλυψη του Θεού. Την αποκάλυψη στη δημιουργία, το πράσινο τμήμα στο διάγραμμα μας, την αποκάλυψη στη σωτηρία, το κόκκινο τμήμα, και τέλος την προσωπική αποκάλυψη, την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, το μπλε τμήμα. Για να μπορέσεις να κατανοήσεις τόσο τις πνευματικές ρίζες όσο και τις πρακτικές συνέπειες της φυσικής ανάπτυξης της Εκκλησίας, είναι σημαντικό να κατανοήσεις το συγκεκριμένο χαρακτήρα της καθεμίας από αυτές τις αποκαλύψεις. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του ως Δημιουργό, αφήνοντας τα αποτυπώματα του χαρακτήρα του στη δημιουργία. Παρεμπιπτόντος, δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός για να έρθεις σε ετάφη με αυτού του είδους την Αποκάλυψη. Είτε είσαι μουσουλμάνος, βουδιστής, άθεος ή χριστιανός, όταν στρέφεσαι στη δημιουργία μπορείς να δεις τα αποτυπώματα του Δημιουργού. Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνο με βάση αυτή την αποκάλυψη, κανείς δεν θα μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι ο Δημιουργός είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Η σωτηριακή αποκάλυψη, η κόκκινη ζώνη του διαγράμματος, έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Ο Ιησούς είναι αυτός τον οποίο κατηγορηματικά ανδικρίζουμε το ποιος είναι πραγματικά ο Θεός. Στον Χριστό, ο Θεός είναι άνθρωπος, σε Αυτόν κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Είναι αυτός που μας συμφιλιώνει με τον Θεό. Μέσω αυτού λαμβάνουμε την αιώνια ζωή. Με την προσωπική αποκάλυψη, η μπλε ζώνη στο διάγραμμα μας, αναφερόμαστε στη στιγμή που αυτό που ο Θεός έκανε αντικειμενικά για μας εν Χριστώ γίνεται μια προσωπική, υποκειμενική πραγματικότητα. Μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός για μας γίνεται ο Χριστός μέσα μας. Η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος είναι η αποκάλυψη μέσα στην καρδιά μας. Λαμβάνει χώρα, για παράδειγμα, όταν κάποιος γίνεται χριστιανός. Η φυσική ανάπτυξη της Εκκλησίας επιχειρεί να αντικατοπτρίσει και τα τρία χρώματα. Κάνουμε διάκριση μεταξύ της στοχαστικής, της προδραστικής και της συναισθηματικής πλευράς. Η πράσινη ζώνη εστιάζει στην ανοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Θέματα όπως είναι η επιστήμη, οι τέχνες και η πολιτική κατέχουν εξέχουσα θέση σε αυτό το χρώμα. Η κόκκινη ζώνη εστιάζει στον Ευαγγελισμό και στη μαθητεία. Θέματα όπως είναι η Αγία Γραφή, η πνευματική ζωή και η προσωπική ζωή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η μπλε ζώνη τέλος εστιάζει στη συναισθηματική υγεία και την πνευματική δύναμη,
σε θέματα όπως είναι η λατρεία, σημεία και θαύματα και πνευματικές εμπειρίες. Το μήνυμα πίσω από την πνευματική πηξίδα είναι το μήνυμα της πνευματικής ισορροπίας. Επειδή και τα τρία χρώματα είναι εξίσου σημαντικά, η διαρκής πρόκληση είναι η αναγνώριση το ποιο είναι το λιγότερο ανεπτυγμένο. Όταν επικεντρώνεσαι στην ενδυνάμιση αυτού του τομέα, αυτόματα συντελείς την ύπαρξη καλύτερης ισορροπίας. Αυτό ισχύει για σένα ως άτομο, καθώς επίσης για τη μικρή σου ομάδα, την εκκλησία σου και το σύνολο της δογματικής σου απόχρωσης. Πάντοτε θα υπάρχει μία περιοχή που θα είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από τις άλλες δύο και θα απαιτεί της προσοχής σου. Ερώτηση. Οι φιγούρες σε αυτήν την εικόνα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση ή προς διαφορετικές κατεύθυνσεις? Όταν απευθύνω αυτό το ερώτημα σε συνέδρια, περίπου το 50% απαντάει σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ το υπόλοιπο 50% επιλέγει στην ίδια κατεύθυνση. Τώρα, από γραμμική άποψη, μόνο μία από τις δύο ανάντησεις μπορεί να είναι σωστή, αλλά με βάση τη λογική της τριαδικής πηξίδας και οι δύο ανάντησεις μπορούν ταυτόχρονα να είναι σωστές. Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι φιγούρες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή προς το κέντρο. Αλλά ανάλογα με το σημείο εκκίνησης της καθεμίας, είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν διαφορετικές, μερικές φορές ακόμη και αντίθετες, κατευθύνσεις για να φτάσουν εκεί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να μην επιβάλλουμε σε άλλους πιστούς το μονοπάτι πνευματικής αύξησης που ακολουθήσαμε και μας βοήθησε. Ο κάθε ένας, για να βιώσει την πνευματική αύξηση, πρέπει να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μονοπάτι. Αυτό ισχύει για τους πιστούς ως άτομα, αλλά επίσης και για εκκλησία. In a way, that is what natural church development. 그것이 바로 자연적 교회 성장에 추구하는 사고 방식입니다. 감사합니다. 감사합니다.